Ήρθαν συγγενείς να μας βοηθήσουν. Έφεραμε λεπίδα από εκείνο που τραβά το που χρησιμοποιούν οι εργολάβοι χρήστες και τραβά εύκολα τη λάσπη. Δωμάτιο, να βγάλαμε τις λάσπες έξω. Φυσικά, ό,τι έφτασε και βράχηκε, δύσκολο να το αποκαταστήσεις, αλλά τουλάχιστον έφτιαξε έξω η λάσπη. Θα σας δείξω βίντεο, αν θέλετε. Που το πήρα την επόμενη μέρα, διότι φύγαμε άρον-άρον, ήρθε ένα άνθρωπος να μας βοηθήσει να βγούμε από τα μέσα, διότι ο Τόνις του Πουσέ ήρθε και βοήθησε μας και πήρε μας σπίτι του άνθρωπος, είμαστε φουσκαλούμε πόνος κάτω. Κάτσε μας στον τζάκι, το ζεσταθήκαμε, αρπάξαμε τη τσέντα που είχα φέρει το βράδυ για τις πιζάμες μας και λοιπά για το βράδυ και φορήσαμε ζεστά ρούχα και συνήρθαμε λίγο, κινδυνεύσαμε, είχα έναν πόνο στο στιγμό και μικρήνα. Εντάξει, άμα είναι ηλικές ζημίες, είπαμε θα το περάσουμε. Εμείς να βγούμε ζωντανή που ήταν μέσα και ήταν τόση ορμή του νερού, δεν μπορούσε να περπατήσει. Βγήκαμε έξω ξυπόλυτη. Περπατήσαμε μας, όπως βλέπετε τον κύπτο, την αυλήντσα με, είχε βουνάρι χώμα τόσο ύψος που έφερε ο ποταμός. Και ήταν χτες, θυμόσαστε ένα φορτηγό άμμων και πέτρες και που βγάλαμε που δαμε χώματα. Αναγκαστήκαμε, σπάσουμε τον τοίχο που κάτω, για να φύγει το νερό να πάει κάτω στα χωράφια και πρέπει να κάτσενει στάθμη που είναι την ώρα, αλλά μείναμε στην κουνιάδα μου το βράδυ, φιλοξένησε μας και ήρθαμε την επόμενη το πρωί, η ώρα 7, και αρχίσαμε να καθαρίζουμε. Ό,τι καθαρίζεις. Τι μετρήσατε καθόλου, πόσες ζημιές προκλητικά? Όχι, ακόμα ανασχοληθήκαμε με κόστος, με το σαλόνι. Σίγουρα έσπευσε ο άντρας μου και έβαλε καρέκλες και αναποδογύρισε τα πάνω, αλλά βλέπεις εδώ εφουσκώσαν, το τρέχει τώρα που μέσα το νερό. Δηλαδή, έχει πράγματα που δεν μπορούν να διασωθούν, είναι να βρωμίσουν τούτα, δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Ενώ λογκαριθιά, τα ξύλα, εφουσκώσαν, να δείτε από εδώ το κρεβάτι της χώρας μου. Επειδή είναι MDF, βλέπεις ότι το νερό ως εδώ έτυχε να μην ακαθαρίσει τον τούτο. Άνοιξε εδώ, φίλο, βλέπεις το πόδι του κρεβατιού. Έχει πράγματα τα οποία με τον καιρό, σίγουρα από το φούσκωμα του ξύλου, να δείξουν τη ζημιά του με τον καιρό. Ήταν όλα στρωμένα, τα μωρά, τα παιδιά μας που έρχονται. Εντάξει, είμαστε καλά όμως. Τι είναι το θέμα.